τσέπα. Καλό απόγευμα σε όλους και αυτή την εβδομάδα είμαστε κοντά σας για να σας δείξουμε όλα τα νέα και όλα τα λαμπερά event που έχουν συμβεί. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία επίδειξη μόδας του αγαπημένου μας σχεδιαστή Ηρακλή Πάζ. Έχουμε ένα show μόδας, είναι το τέταρτο για τη συλλογή. Παρουσιάζουμε τη συλλογή Γιώτα για το χειμώνα 12-13 φιλανθρωπικού σκοπού για το μαζί. Να δείξουμε πόσο ισχυρή είναι ακόμα η μόδα, έστω σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Από ό,τι βλέπετε την ακολουθεί τη μόδα επάξια και είναι πολύ ωραία πιστεύω τα ρούχα του. Κάναμε το σημερινό μακιγιάζ το οποίο ήταν καφέ smoky eyeliner. Λίγο 50's είναι και το μαλλί έτσι, αλλά έχει μια rock διάθεση. Ένα φόρεμα μπορείς να το πεις και παλτό, να το φορέσεις και σαν παλτό. Είναι rock το στυλ σήμερα. Με μια δόση vintage. Η επίδειξη μόδας πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε και φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι για το κοινωνικό παντοπολείο μαζί, το οποίο αυτή τη στιγμή, ευτυχώς αλλά δυστυχώς, δίνει τρόφιμα σε 1.200 άτομα κάθε μήνα στη Θεσσαλονίκη. Και λίγο πριν ξεκινήσει η επίδειξη, τρύπωσα στο backstage και βρήκα κάτι γυαλιά. Μα τι γυαλιά, φανταστικά. Και σκέφτηκα έτσι να δώσουμε μερικές ιδέες στις φίλες μας τηλεθεάτριες. Φέτος το χειμώνα, τι μας προτείνει? Θα δούμε καθρέφτες σε πάρα πολύ ωραία χρώματα, έντονα χρώματα. Θα δούμε κίτρινους καθρέφτες, μπλε καθρέφτες, πράσινους καθρέφτες, βυσσινή. Ναι, πάρα πολύ έντονα χρώματα. Θα αρχίσει η μόδα αυτή να έρχεται από την αρχή της χρονιάς. Η κορύφωση θα είναι το καλοκαίρι φυσικά. Ας περάσουμε τώρα σε μια πολύ όμορφη και ταλαντούχα κυρία. Η Εύη Σιαμαντά, ή αλλιώς η Μούσα του Μίμη Πλέσα, όπως την αποκαλεί και ο ίδιος, απαρνιέται όλη τη showbiz και το lifestyle και το δηλώνει στη Σοφία Ντουντούρη. Κάνετε πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά δεν είστε και η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια που θα τη δούμε στο lifestyle και στη showbiz. Μπα, δεν είμαι σε... Είχατε την ευκαιρία να το κάνετε και το αρνηθήκατε παλαιότερα. Βέβαια. Είμαι σίγουρη. Βεβαίως και υπήρξα σε εργαζόμενα σε κέντρα που αυτό το αποζητούσαν. Ήθελε ένα lifestyle, αλλά δεν είμαι εγώ, δεν αισθάνομαι καλά. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το απλά πράγμα, το ότι κάνω, να γίνομαι καλύτερη ερμηνευτικά, να μαθαίνω από καλύτερους από μένα και να ταξιδεύω μέσα από τη μουσική. Φέτος μπορεί να είναι μια τόσο δύσκολη χρονιά όχι μόνο για τους ενηλίκους αλλά και για πολλά παιδιά. Το θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη όμως και το θέατρο Πόρτα στην Αθήνα θέλησαν να ανεβάσουν μια υπέροχη παράσταση με τίτλο «Η Μικρή Γοργόνα». Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον Θωμά τον Χαρέλα, ο οποίος μας πλησίασε για κάτι που μας φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και που νομίζω ότι όντως είναι. Να παίξει παράλληλα παραστάσεις μας σε αυτό το θέατρο που είχε πολύ ωραίο και πολύ πιο ωραίο από το δικό μας και να έχουμε τους ίδιους συντελεστές εκτός από ηθοποιούς βέβαια γιατί αυτό θα παίζονται παράλληλα τα έργα. Η παράσταση θα είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα είναι εντελώς η ίδια εκτός από τους ηθοποιούς. Αξίζει λοιπόν μικρή και μεγάλη να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση η οποία θα παίζεται μέχρι την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου του 2013. Για το τέλος, όπως πάντα, ξέρετε, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για το που μπορείτε να διασκεδάσετε και να χαλαρώσετε. Αυτή τη φορά θα σας προτείνουμε ένα πολύ ωραίο στέκι που βρίσκεται στο κέντρο της συμπρωτεύουσας. Εκεί λοιπόν, πίνοντας το ποτάκι σας, θα συναντήσετε τον ιδιοκτήτη του μπαρ και ηθοποιό Ηρακλή Μιχαηλίδη. Καλό σας απόγευμα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Και την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε ακόμα πιο πολλά νέα.